Ο προσωπογράφος Νίκος Ζαχόπουλος, θέλοντας να τιμήσει τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου, έδωσε σε αίθουσα τέχνης στο Κουκάκι το όνομά της. Μαζί του την κορδέλα έκοψε η Ζωζό Σαπουντζάκη. Γεια σου, Ρένα! Ράντεβου με σένα. Με σαμπάνια είπα εγώ. Για τη Ρένα. Ξέρω ότι σου αρέσει, Ρένα, με σαμπάνια η γαλλική. Να μου τυράξει τη γεια σου. Να ζήσεις, βίβα Ρένα! Μια καλησπέρα εκ μέρους τους έχετε όλοι. Τις ευχαριστίες τις μεγάλες που παρουσιαστήκατε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποτικό νήσι, με τα καρδούλια τα στενά, που τα κοστεριά νήσι. Κέρκυρα, Κέρκυρα. Η Ρένα Βλοχοπούλου, η Κερκυραία που ύμνησε με κάθε τρόπο την ιδιαίτερη πατρίδα της, είχε μιλήσει και στην εκπομπή του Μέγκα ενώπιος ενώπιον. Μικρή, τραγούδαγα όμορφα. Και στη Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, Τετάρτη Δημοτικού, είχα αρχίσει να κάνω παραστάσεις στο θέατρο, όπως κάνουν τα παιδικές παραστάσεις και τα λοιπά. Και είχα αρχίσει με ένα νούμερο που έκανα τον αστυνό μου. Είμαι ο αστυνόμος, όσο τα νόσω. Και γύρισα και δω μου τα λόγια μου, δεν τα θυμάμαι. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε και μην ξανακλειδώσεις τη καρδιά που σου δώσα, γυρεύω να μου δώσεις. Μου λέει ο άντρας μου καμιά φορά, εσύ δεν ξέρεις ποια είσαι. Ποια είμαι, βρε, η Ρένα είμαι και τι έγινε. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει, τι έχω φτιάξει. Χτες το βράδυ, στα εγκαίνια της αίθουσας τέχνης, η Ρένα Βλαχοπούλου δεν μπόρεσε να παραστεί για λόγους υγείας. Στην καρδιά όλων μας όμως έχει πάντα μία θέση. Η τιμή είναι από εκείνη. Εκείνη με τιμά απόψε, δίνοντας αυτό το τόσο μεγάλο όνομα σε αυτό το μικρό χώρο τέχνης. Ειλικρινά την ευχαριστώ. Ρένα μου, σου εύχομαι το καλύτερο. Ό,τι ποθείς. Υγεία και χαρά.